Εσείς βρίσκεστε στο χώρο αρκετά χρόνια. Ισχύει ότι ο σύζυγος σας προέτρεψε να κάνετε αυτό το επάγγελμα? Όχι, ο μπαμπάς μου. Ήτανε δημόσιος υπάλληλος, αλλά το μεράκι του ήτανε να παίζει καραγκιόζι και να κάνει θέατρο. Όταν είχε άδεια δηλαδή ο μπαμπάς, έστεινε παραστάσεις. Μαμά βέβαια έλεγε, θέλω πρώτα τελειώνεις το σχολείο σου, βάλει και ένα χρυσό βαραχιόλι στο χέρι σου που είναι το πανεπιστήμιο. Λέω, μαμά, τι είναι, σαν να... θα πάρεις πρώτα και ένα πτυχίο και μετά τι είναι το πτυχίο, με στέλνεις στο μπακάλι να σου πάρω φέτα. Στη συνέχεια γνώρισα τον άνδρα μου που είναι συγγραφέας, που όχι δεν είχε καμία αντίρρηση, αλλά με σπούδασε κιόλας. Ο Γιώργος με έστειλε στη σχολή, είχα ήδη κάνει ένα παιδί, τη Σάνη μου, και στο τρίτο έτος έμεινα έγκυος στο γιο μου και έκανα και το γιο μου. Είστε μαζί 56-57 χρόνια. 57 το Γενάρη, 16 Γενάρη κλείνουμε τα 57. Πώς γίνεται μια σχέση να κρατάει τόσο πολύ με όλα τα σκαμπανεβάσματα που υπάρχουν? Γιατί γίναμε πρώτα φίλοι και μετά εραστές, αγαπημένοι. Και αυτός ο έρωτας γίνεται μετά αγάπη. Και όταν γίνει αγάπη, η αγάπη δεν μπορεί να την σπάσει και να την χαλάσει κανείς. Σαν γιαγιά πώς είστε? Είναι επίτευγμα στη ζωή σου να έχεις εγγόνια. Είναι μεγάλο. Αυτό που λένε του παιδιού μου, το παιδί είναι δύο φορές παιδί. Είναι μεγάλη υπόθεση. Και έχω 5 εγγόνια, δόξα τω Θεώ. Μεγάλα, τα καμαρώνω. Ευελπιστώ να μου δώσουν δυσέγγωνα. Έχει κάποιο το δικό σας ταλέντα? Η εγγονή μου, η Σοφία Πινελόπη. Φέτος ξεκίνησε και δραματική σχολή. Τη λέω, διάλεξε μια δύσκολη δουλειά που λέγεται ηθοποιηλίκη. Θέλει, είδες, δεν είδα. Άκουσες, δεν άκουσα. Ξέρεις, δεν ξέρω. Για να πας μπροστά. Επιστρέφει θεατρικά και ο κύριος Κιμούλης μετά από την εποχή που είχε τα τελευταία 2 χρόνια. Χαρά στο κουράγιο, δεν ξέρω εγώ τι να πω. Δεν ξέρω πώς τον αντιμετώπισαν όταν επέστρεψε το κοινό, οι συνάδελφοι. Και δεν μπορώ να έχω γνώμη. Αυτό είναι στο θέμα του Γιώργου. Αν ο Γιώργος το αποφάσει και νιώθει έτοιμος να εκτεθεί στο κοινό, αφού εξετέθην στον κόσμο. Έκανε μία δήλωση προσφάτως η κυρία Ιωαννίδου, η Μαρία Ιωαννίδου, και είπε ότι καλώς επιστρέφει ο κύριος Κιμούλης θεατρικά, δεν έκανε και κάτι, δεν έχει βιάσει και κάποιον. Και στην φρασιολογία είναι βιασμός, και αυτό είναι βιασμός, και αυτό είναι ανεπίτρεπτο. Δηλαδή δεν είναι ωραίο να μιλάς σε έναν άνθρωπο άσχημα ή να έχεις να είσαι η δύναμη του ισχυρότερου, να είσαι, έχεις το γήπεδο, έχεις την μπάλα και βάζεις τα γκολ μόνος σου. Διπλός ο ρόλος φέτος και για τον Πλάτωνο και για τη Μέρη Μέρη. Στον Πλάτωνο, όπως βλέπεις, είμαι μία γραία. Γραία πανωραία όμως. Είμαι η Σοφή του χωριού. Με ακούνε όλοι. Κωνσταντίνα, πήγαινε να ανοίξεις, σε παρακαλώ. Γιατί εγώ έχω αποκάμει από τα χτυπήματα της μοίρας. Στο Μέρη Μέρη πάλι και εκεί, με μια στριμμένη πεθερά, που τα βάζω με την ύφη μου, γιατί μου πήρε το γιο μου, είναι μοναχοπέδι, έτσι οι μανάδες που έχουν ένα παιδί μόνο. Όσο βαριά κι αν είναι η κουβέντα που μου λες, την αξίζω. Ατίμασες το όνομα του γιού μου. Θα τα διορθώσω όλα. Εσείς πώς είστε, σαν μαμά και σαν πεθερά αντίστοιχα? Είμαι μια μαμά που δεν έχω επέμβει ποτέ στα παιδιά μου. Κάνανε αυτό που θέλανε, το συζητούσαμε. Το αποφασίζανε όταν έπρεπε να τα συμβουλέψω και αν πρέπει να τα συμβουλέψω, θα τα συμβουλέψω. Με την ύφη μου είχα ευλογημένη στιγμή. Πήρα ένα κορίτσι καταπληκτικό. Την εκτιμώ ιδιαίτερα γιατί είναι μια πολύ καλή μάνα και αγαπάει πολύ το γιο μου. Αυτό έχω εισπράξει. Τώρα, εάν καταλάβω δεν αγαπάει το γιο μου, βιβί μου, αλλή μονό σου.